Coach, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι να γίνει. Ναι. Μία από τα ίδια. Στην Αθήνα είσαι? Όχι, όχι. Εδώ, είμαι πάνω. Ναι. Εδώ. Όχι, είμαι Γιάννενα. Γιάννενα, τι, διακοπές, ναι. Ξεκούρασες, χαλαρά. Έχω νταλιβερίκια. Δηλαδή, δεν το λες. Όταν θα είναι εντάξει. Να ανακοινώσουμε κάτι, θα το ανακοινώσουμε, γνωστά είναι. Ναι, δεν... Όχι, εγώ δεν τα ξέρω τώρα, γιατί δεν ξέρω τι κάνεις βασικά αυτό το διάστημα. Τι κάνω, γράφω ένα βιβλίο πρώτα απ' όλα, το οποίο ναι. Έχει τελειώσει, τώρα το έχουμε δώσει, θα το ετοιμάσουν. Τι βιβλίο, μαγειρικής? Playbook. Playbook. Δηλαδή, ό,τι θέλει ένας προπονητής ή παίκτης ή οτιδήποτε να δει, όλα είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο, οτιδήποτε. Δηλαδή τι, ωραίο είναι αυτό, δεν το ήξερα, για πες μας. Κοίταξε, δεν σε ενοχλεί ο Ενικός, έτσι? Επειδή όχι, εγώ τους θεωρώ... Όχι, δεν με ενοχλήσει. Ωραία, ωραία. Αν με μιλήσεις για πληθυντικό, κακώς θα... Εντάξει, όχι, okay, okay, να το πω για να μην νομίζεις και τίποτα κανένας μου ακούει γι' αυτό. Όχι, όχι. Λοιπόν, η γνώση είναι προσθετική. Και γι' αυτό το λόγο, όταν η δικιά μας η γενιά φτάνει μέχρι το 10, παράδειγμα, τα καινούργια τα παιδιά τα έχουν αυτά μέχρι το 10 και προχωρούν και θα πάνε στο 20, 25, 16 και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό το λόγο κάθε γενιά η οποία ακολουθεί βρίσκει έτοιμα ορισμένα πράγματα και πολεμάει για να τα αυξήσει και να τα βρει καινούργια γενιά. Ναι. Αυτό... Επειδή όμως εγώ έζησα και ο καλύτερος προπονητής ήταν της περασμένης γενιάς, ήταν ο Φέδωνο Μαθαίου. Ήταν. Ναι. Χωρίς συζήτηση. Για τις προηγούμενες γενιάς τι εννοείς, δηλαδή ποιας γενιάς, ας πούμε? Πριν από εμάς όλα, δηλαδή πριν από εμάς ήταν... Πριν από εσάς, γιατί μετά την επόμενη... Ήταν ο Μουρούζης, ο Πεταλίδης, ο τέτοιος, ο Μαθαίου. Την επόμενη γενιά, στην επόμενη γενιά ποιος ήταν ο καλύτερος? Στην επόμενη γενιά θα μιλήσει, μόλις τελειώσει η γενιά αυτή θα μιλήσει... Ποιος, τι θέλω να μου πεις? Εγώ... Δεν αφού τρέχει, δηλαδή η δικιά μας η γενιά ακόμα είναι στους αγώνες. Λοιπόν, ωραία απάντηση. Απάντηση, πώς το λένε, κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν αυτή, διπλωματική. Ούτε διπλωματική ούτε τίποτα. Η προηγούμενη γενιά από εμάς ήταν του Μαθαίου, του Μουρούζη, του Αναστασάτου, του Πεταλίδη, του... Ναι, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτή η γενιά λοιπόν δεν άφησε, κερδίσαμε εμείς από αυτή τη γενιά, ναι. Αλλά δεν άφησε κάτι το οποίο να είναι στάνταρ για να συνεχίσουμε. Ωραία, εμείς. Και η επόμενη μαζί με τον Ξανθό, ποιοι είναι οι άλλοι? Η επόμενη θα δούμε τώρα, οι άλλοι είναι ενεργοί, δηλαδή ναι. Βλέπετε ότι ένα ενεργοί. Παιδί ήταν στον Ολυμπιακό. Ναι, ο και έφυγε κακή κακός. Πήγε λοιπόν στο εξωτερικό και έκανε καλές εμφανίσεις και έφτασε σημείο τώρα. Εντάξει, όλοι οι άλλοι που λες όμως είναι πιο μικροί, ρε παιδί μου. Εντάξει, εσείς είναι άλλοι. Εσείς ήσασταν εσύ δηλαδή και οι υπόλοιποι μια κατηγορία προπονητών που το μπάσκετ ήταν μπασκετάρα στην Ελλάδα. Ναι, είναι εντάξει. Γιατί τώρα το έχουν κάνει μπασκετάκι. Άκου να δεις. Το μπάσκετ τη δεκαετία, το μπάσκετ είχε να κερδίσει η ομάδα ναι. Πανελλήνιο πρωτάθλημα από το 1930. Ναι. Δηλαδή ναι. Μόνο ομάδες Αθηνών κέρδιζαν ναι. Το Πανελλήνιο ναι. Το 30. Εμείς κερδίσαμε μετά από 49 χρόνια ναι. Πήραμε το πρωτάθλημα του 79. Του 78-79. Λοιπόν, με τα παιδιά, με Αλεξανδρή, Παπαγεωργίου, Χολόπουλο, Καλαντίδη, ναι. Κόδρα και τα λοιπά. Εσύ λοιπόν, προπονητής, έτσι. Εγώ προπονητής, ναι, ναι. Εγώ προπονητής. Λοιπόν, η δεκαετία του 80, και αυτό θέλω να το καταλάβουν όλοι, αγαπάμε όλοι τις ομάδες μας. Ο καθένας έχει αδυναμία μια ομάδα. Λοιπόν, αυτή η ομάδα είναι στην ομάδα στην καρδιά του, θρησκεία και ομάδα δεν αλλάζει και τα λοιπά. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Το θέμα όμως είναι παπάς, ισχύει. Τι? Ισχύει αυτό ότι η ομάδα δεν αλλάζει και τα λοιπά. Λογικά δεν αλλάζει η ομάδα.
Ξέρεις πολλούς που άλλαξαν, δηλαδή ήταν Α και έγιναν Β. Όχι, δεν ξέρω, εννοείται ότι ξέρω. Όχι, όχι. Πολλούς. Δεν υπάρχει. Η δεκαετία του 80, για να πω αυτό που θέλω, και μετά. Πες το. Εσύ οδήγησε το που θέλεις. Δεν... λοιπόν. Για μέσα. Που λένε, μέχρι να ξεκινήσει είχα γυρίσει. Λοιπόν, τη δεκαετία του 80, λοιπόν, πρώτη φορά ο ανταγωνισμός έκανε τις ομάδες Άρη και ΠΑΟΚ. Ναι. Μπορεί να ήταν ΠΑΟΚ και Άρης, ήταν Άρης και ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, έκανε τις ομάδες αυτές όλος ο κόσμος να βλέπει τα ντέρμπι και τα λοιπά, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Δεν έτσι? Ναι, εννοείται. Λοιπόν, άρα λοιπόν η δεκαετία του 80 απέδειξε ότι ο ανταγωνισμός πάντα είναι υπέρ των ομάδων, υπέρ του κόσμου, γιατί όπου δεν υπάρχει ανταγωνισμός, όπου δεν υπάρχει αγώνας με ψυχή κτλ, δεν θα υπάρχουν και να ακολουθεί ο φύλαδος κόσμος όπως ακολουθεί. Και αν θα δεις, να βάλουμε το ποδόσφαιρο που είναι το πιο λαϊκό. Ναι. Τα μεγαλύτερα παιχνίδια είναι το ντέρμπι. Η Ίντερ ήταν με τη Μίλαν. Η Ρώμα με τη Τωρίνο. Ναι. Η Λίβερπουλ με... με την Τότεναμ. Όχι με την Τότεναμ. Με την Τότεναμ. Τώρα θα πείτε την άλλη. Σιγά την άλλη την ομάδα. Σιγά. Η Λίβερπουλ με την Τότεναμ. Η Τότεναμ ήταν... Με τη Λίντς. Ομάδα της πρωτεύουσας στο Λονδίνο. Εντάξει. Ναι. Η Λίβερπουλ με τη Manchester City. Η Manchester City με τη Manchester United. Στο Manchester που ήταν και οι δύο. Εντάξει. Ενώ η Liverpool είναι με, πώς το λένε, το center back τώρα που τον έβαλε στην εθνική ομάδα. Η Liverpool έπαιζε με το τοπικό derby είναι με την Everton. Α, μπράβο, σωστό. Ναι, νόμιζα ότι θα έλεγες γιατί το Liverpool Manchester center back αυτή και θα σου έλεγα πια Manchester. Αυτό, αυτό ήταν ανέκαθεν ένα δυνατές ομάδες, μεγάλη σύλλογη. Ναι. Αλλά δεν ήταν τοπικό ντέρμπι. Το βιβλίο, πες μου τι. Πες μου, είναι αυτά τα, αν και δεν συνεννοηθήκαμε. Αν και δεν συνεννοηθήκαμε για το βιβλίο, και θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Δηλαδή θα με έπαιρνε εσύ τηλέφωνο να πει Γιώργο, βγάλε με για να κάνουμε και πρόμο το βιβλίο. Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Είναι ωραίο αυτό τώρα που έγινε. Πες μου, γιατί γίνονται αυτά, έτσι δεν είναι? Τα ξέρετε κι εσεί ότι γίνονται. Λοιπόν, και σαν προπονητή τα ξέρατε και σαν υπουργό μετά. Πολύ περισσότερο. Λοιπόν, τι θα λέει το βιβλίο μέσα? Σε πόσο καιρό θα βγει και τι θα λέει? Όχι, όχι, το έχω τελειώσει το βιβλίο, τώρα θα το δώσαμε σε εκδοτικό οίκο και ναι, θα το βγάλει. Λοιπόν, ό,τι θέλει ένας προπονητής, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το μπάσκετ και θέλει οδήποτε λεπτομέρεια, θα ανοίξει το βιβλίο και θα είναι μέσα. Ναι, δηλαδή τι ρε παιδί μου, θα λέει πώς θα καταπέξετε. Δηλαδή, για να σου πω, αυτά εδώ πιστεύω ότι θα κερδίσουν και οι προπονητές του ποδοσφαίρου. Αν θυμάστε, όταν ήταν ο Άγιαξ και οι Ολλανδοί γενικά στο προσκήνιο, ναι, τι είπε ο προπονητής? Είπε τα πήραμε όλα από το μπάσκετ. Λοιπόν, το John Press, βέβαια. Με τον Γκρόλ, το Σουρμπίρ και τα λοιπά τότε. Ναι. Λοιπόν, θα λέει και πώς το λένε, τα χρόνια στον Άρη, στον Ολυμπιακό και τα λοιπά, θα τα λέει αυτά μέσα? Όχι, σου λέω είναι προπονητικό. Δεν κατάλαβες τι σου λέω. Είναι προπονητικό. Θα κάνω ένα βιβλίο το οποίο θα τα λέω όλα. Μισό λεπτό, το πρώτο είναι. Γιάννη, το πρώτο είναι. Ναι, το πρώτο. Καλά, το πρώτο. Έχεις σταματήσει από τον μπάσκετ? Πόσα χρόνια έχεις που σταμάτησες από προπονητής? Από προπονητής έχω 10 χρόνια. 10 χρόνια. Δεν βρήκες όλα αυτά τα 10 χρόνια να γράψεις μια βιβλιάρα? Γιατί θα ήταν βιβλιάρα για το τι έγινε όσο ήσουν προπονητής στον Άρη και στον Ολυμπιακό. Πάντα πρέπει να θα ξεπουλούσε. Μα δεν με ενδιαφέρει να ξεπουλήσω ή να μην ξεπουλήσω. Πώς δεν σε ενδιαφέρει? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτά αλλά που δεν είπα ότι έχεις οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή θα γελάνε και... Όχι, εσύ δεν έχεις οικονομικό πρόβλημα. Δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά θα ξεπουλούσε γιατί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό εννοώ. Μα θα έχει πάντα ενδιαφέρον. Να το ξέρεις αυτό. Περισσότερο τον άλλο τον Ιντρικάρη το τι έκανε ο Ιωαννίδης τότε με τον Άρη που έπαιρνε τα πρωταθλήματα και με τον Ολυμπιακό, παρά ξέρω εγώ να παίξει το σύστημα 5-5. Πήγα ένα χρόνο στην Άκη, ήταν η Άκη 10η και έπαιξε τελικό πρωταθλητριών. Μα γι' αυτό λέω. Τώρα, αυτά θα τα γράψουμε. Δηλαδή αυτά όποιος μπορεί να τα έχει κάνει, ας έρθει να δούμε τι έχει. Πότε να τα γράψεις όλα όμως? Παραδείγματος χάρη, χθες ήταν το Φασούλα. Δεν ξέρω, ναι, την είδες τη συνέντευξη του Ρουσίνα? Δεν το είδα όλο γιατί ήρθαν εκεί που καθόμασταν και με πήραν. Εντάξει, καλός ήταν ο Παναγιώτης. Είδα αρκετό. Καλώς, κάποια στιγμή μίλησε μαζί και για σένα.
Λοιπόν, το έχω τώρα, επειδή δεν έχω χρόνο να το βάλω, θα το βάλω, δηλαδή το ηχητικό, θα το πω. Κάποια στιγμή είπε ότι εντάξει, η σχέση μας πέρασε από πολλά πάνω κάτω, ας πούμε, με τον Ιωαννίδη. Και σε κάποια φάση είπε ότι τον πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο καιρό που μπήκε στο Hall of Fame και σχεδόν κλαίγοντας του είπε, λέει, μπράβο και τα λοιπά. Έτσι έγινε. Όχι, χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί ήταν μια ζωή αδικημένος και κυνηγημένος. Γιατί αδικημένος? Κυνηγημένος, πώς να το πω, έχανε μια ομάδα. Αφού έδινε την μπάλα σε εσάς, δεν θα ήταν κυνηγημένος? Δεν είναι τώρα το Άρης ΠΑΟΚ τώρα. Ήρθε στον Ολυμπιακό, έπαιξε και άλλα χρόνια κτλ. Ο Φασούλας ήταν αδικημένος με την προϋπόθεση, είχε ένα οικογενειακό πρόβλημα τεράστιο. Για τον μπάσκετ μιλάμε, μην το πας. Ναι, δεν κατάλαβες, παίζει ρόλο. Αυτός είπε ότι ήταν κυνηγημένος και αδικημένος από τον μπάσκετ. Πώς, όταν έδωσε την μπάλα στο τελικό στον άλλον και έχασε. Μα δεν ήμουν εγώ τότε στον Άρη, ήταν το 91 χρόνο που ήμουν απέξω. Ναι, αλλά λέω για τα παιχνίδια, μου είπες ότι ήταν κυνηγημένος. Ναι, δηλαδή μία φορά το έδωσε, δυο φορές έγινε. Και στο παιχνίδι το συγκεκριμένο που έδωσε κάτω από το καλάθι, που έχει πάει καλάθι και κάνει το out, ναι, αυτό είναι ο Φασούλας. Είναι το ευρωπαϊκό, δεν λέω για αυτό. Ο Παρλός που το έδωσε μετά, τι έκανε. Δεν λέω για τα άλλα, με τον Άρη που έπαιζε. Σε εσάς που την έδινε την μπάλα. Με τον Άρη ήταν και ο Παρλό και ο Φασούλας στο ίδιο παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό. Άρα λοιπόν, το έδωσε ο Φασούλας. Για πες. Μα δεν το έδωσε μόνο ο Φασούλας, δεν έκασε από αυτό. Έκασε από αυτό και από τον Παρλό που πούλησε. Και από τον Παρλό, για τον Φασούλα λέμε τώρα. Ο Παρλό δεν μιλούσε. Ναι, όχι, Φασούλα λέμε. Θέλω να σου πω. Ο Φασούλας είπε για τον Ψιωτό. Όχι, okay, εγώ θέλω αυτή, κοίταξε, επειδή ξέρω ότι δεν μας ασκεί τα λες, γι' αυτό τα ρωτάω. Λες, αν ήταν κανένας άλλος ανάλαπτος, δεν θα ρωτούσα. Η διάκριση, όποιος για να την πάρει, πρώτα απ' όλα ο Φασούλας ήταν ένας παίκτης που έπαιξε για μένα, δεν είναι, στον Ολυμπιακό. Πώς δεν έπαιξε. Και στον ΠΑΟΚ τώρα, για να τα λέμε μεταξύ μας. Κόουτς, μισό λεπτό, να το πω αυτό θέλω. Μισό λεπτό, θα σε αφήσω να πεις ό,τι θες. Μεταξύ μας τώρα και στα Άρης ΠΑΟΚ, για σένα έπαιζε πάλι. Τώρα. Τώρα. Θα το βαρευτούμε ή όχι. Τώρα θα βαρέκαμε λίγο, αλλά δεν έπαιζε. Άκου, στο NBA γίνεται κάτι κακό, το δείχνουν και τελειώνει. Μια φορά και τελείωσε. Όποιος πρόλαβε είδε. Όταν είναι ένα καλό, το κάνουν επανάληψη 10 φορές. Ναι, ενώ το κακό το πνίγουν. Εμείς δυστυχώς, ενώ είμαστε μια φυλή που όταν εμείς είχαμε πολιτισμό οι βάρβαροι, ο ένας έτρωγε τον άλλον. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο ανταγωνισμός, ένα, και δεύτερον η πειθαρχία, η ομαδικότητα και η πειθαρχία ανεβάζουν οτιδήποτε μπορεί να ασχοληθεί ο Έλληνας. Ναι. Ο ένας έχει DNA τρομερό και κοιτάζει ο καθένας μόνος του πώς θα κάνει οτιδήποτε κτλ. Δεν μπορεί κανένας μόνος. Μη μου απαντάς όμως σαν υπουργός, δεν θέλω. Εγώ τον ξανθώ θέλω, δεν απαντώ τον υπουργό. Σαν υπουργός, απαντώ σαν Γιάννης Ιωαννίδης. Σαν υπουργός. Λέω λοιπόν ότι κάθε... Πρόσεξε και ακούει και ο κόσμος. Ναι. Το βασικότερο πράγμα είναι να έχεις ομάδα. Η ομάδα, το άτομο μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η ομάδα μπορεί να κάνει. Η πιο σκληρή ομάδα είναι η οικογένεια. Λοιπόν, γιατί έχει και το ίδιο αίμα κτλ. Επομένως έχει μεγαλύτερη συνοχή. Αν τυχόν δεν έχει πειθαρχία η ομάδα, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, εγώ είχα πειθαρχία και γι' αυτό κατάφερα και έκανα όλα αυτά που έκανα. Ναι, ναι. Με παίκτες οι οποίοι ήταν μικροί. Επειδή μιλάμε. Μη μου λες αυτά. Περίμενε. Εγώ στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί χθες μίλησε για σένα. Λοιπόν, και είπε ότι τον πήρες κλαίγοντας. Θα σου πω επειδή χάρηκες. Επειδή οι σχέσεις σας ήταν πάνω κάτω. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ένα είναι Θεσσαλονικιός. Ναι. Δεύτερον, δεν έχει διακριθεί ποτέ. Πες μου μια φορά που είπανε μπράβο το Φασούλα. Όταν πήρε πάνω το πρωτάθλημα τον είπανε μπράβο. Πού, για ποιο στο πρωτάθλημα. Μπάσκετ, στο ΠΑΟΚ. Όταν πήρε το πρωτάθλημα, όταν πήρε το ευρωπαϊκό, μπράβο τον είπανε Γιάννη, δεν τον είπανε Φασούλα, ξέρω εγώ. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή έχει παίξει το παιδί 100 φορές, πήρε παιδί ο μπράβο, ένα μπράβο, δύο. Επειδή είναι περί... Αυτό ξέρεις... όμως το ότι πήρε και είναι ένας από εμάς, εγώ είμαι πειθαρχημένος. Και ο μεγαλύτερος αντίπαλός μου, όταν θα διακριθεί, θα είμαι ευτυχής, γιατί διεκρίθη μέσα από τα δικά μας τα παιχνίδια και καλά, δεν ήταν και ο μεγαλύτερος αντίπαλός ο Φασούλας τώρα μεταξύ μας, Γιάννη, εντάξει, άλλοι ήτανε. Ας πούμε, να πεις ότι ήταν ο Πρέλεβιτς, ναι. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Ναι. Δηλαδή τον Πρέλεβιτς φοβόσου, δεν φοβόσου τον Φασούλα εσύ όταν έπεσε με τον Άρη. Εμένα όταν... Τα βλέπα εγώ, τα ξέρω, γι' αυτό σα λέω, δεν είμαι μικρός. Εμένα με ρώτησε ο Κόκαλης ποιος είναι καλύτερος, ο Τάδε ή ο Τάδε. Και μου λέει δύο playmakers.
Σου λέω είναι ο Βασούλας καλύτερος. Δύο playmakers σου είπε. Ναι, αλλά επειδή έχετε αυτή τη σχέση με τον Παναγιώτη και μιλούσατε. Για να μην λέω ονόματα τώρα. Και του λέω είναι ο καλύτερος ο Βασούλας. Λέει για playmaker. Τον Παταβούκα. Λέω θα πάρω τον Μπακατσιά. Τον Παταβούκα, δηλαδή σου είπε Παταβούκα ή Μπακατσιά. Πήρα τον Μπακατσιά. Δεν μπορεί. Δηλαδή, εγώ έβλεπα αυτό το οποίο εσύ δεν μπορούσε να το δει και πολύ δεν το βλέπει. Εννοείται. Γι' αυτό είσαι και προπονητής. Άρα λοιπόν, άμα ρωτήσει τον Κόρφα, μα λέει με έβαλε τον Μπακατσιά να μάρκαρει. Με μάρτυρε. Με έβαλε. Α, είσαι είχε πει τον Κόρφα να πάρετε. Τον Κόρφα σου είπε. Ποιο μου είπε να πάρει. Ο Κόκαλη. Ο Κόκαλη όχι. Μου είπε δύο playmaker. Α, νόμιζα τον Κόρφα έτσι όπω το είπε. Δεν ήταν. Του λέω λοιπόν ο καλύτερο που θέλω είναι ο Βασούλα. Εντάξει. Μα με λέει δεν είναι playmaker. Εγώ λέω θέλω τον Φασούλα. Ναι. Δεν τον είχατε συμφωνημένο. Ψηλό δεν μπορεί. Ο Ολυμπιακός προχθές δεν είχε ψηλό. Δεν είχε ισορροπία, έχασε. Δεν τον είχατε συμφωνημένο από πριν τον Φασούλα τότε, γιατί έγινε και μανούλα. Δεν τον ακούω συμφωνημένο τώρα. Μην ακούσω. Να, τώρα έχει πόσα χρόνια που περάσαν. Αυτά θέλω να σα ρωτήσω. Για τον είδα και χθες που μίλησε καλά. Δεν είχαμε συμφωνημένο τίποτα. Δεν είπανε για σένα, Γιάννη, ότι εσύ τον είχε στείλει στην Αμερική όσο έπαιζε τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι δυνατόν εγώ να το στείλω στην Αμερική, ο προπονητής να το στείλει στην Αμερική. Για να μην σε κοντράρει μέσα από εγώ ήμουνα στο προπονητικό team. Ναι, βρε, αυτό σου λέω ότι εσύ κανόνισες για να, έχεις, να μην έχεις αντίπαλο σοβαρό το Φασούλα. Αυτό. Από μένα άρα λοιπόν δεν έγινε έτσι, αλλά μόνο σου αυτή τη στιγμή απορρίπτεις αυτό που είπες πριν από ένα λεπτό. Γιατί? Γιατί είπε άλλοι είναι οι πιο δυνατοί και τα λοιπά και τώρα λες δεν ήθελες να είναι δυνατός και προτίμησα να δείτε. Όχι, λέγανε ότι εσύ τον κανόνισες να πάει στην Αμερική για να τον γλιτώσεις από τον ΠΑΟΚ. Αυτό σου λέω ρε Γιάννη. Μα πώς θα πάει στην Αμερική και θα τον γλιτώσει. Γιατί δεν γλίτωσε λοιπόν αφού πήγε στην Αμερική. Ναι. Πήγε ο Φασούλας στην Αμερική γύρισε, γιατί δεν ήρθε στον Άρη. Δεν άντεξε. Γιατί εσύ τώρα κάνεις σαν το αυτοσυνεφάκια. Δεν άκουγες εκείνα τα χρόνια που λέγανε ή μετά που είπανε ότι σου δίνε τα συστήματα και ήξερε πώς να παίζει τον ΠΑΟΚ. Τώρα που με να τα ακούτε. Εμένα να μου δώσει συστήματα, ο Φασούλας για να τα διαβάσει τα συστήματα θέλει πολύ χρόνο. Εγώ τα συστήματα αυτά τα διάβαζα πριν τα κάνει ο οποιοσδήποτε προπονητής του ΠΑΟΚ. Και ο Ιβκοβιτς ακόμα. Έχω εγώ ανέβω και ο Ιβκοβιτς. Τα λέει και ο Ιβκοβιτς μόνος του. Τα λέει ο Ιβκοβιτς. Ναι. Εγώ λοιπόν, έτσι... Τι λέει ο Ιβκοβιτς. Πάρε με μια ομάδα που την είχε ο Ιωαννίδης από πίσω για να πετύχεις 1000%. Ναι, αυτό ακριβώς. Πώς πετύχει ο Ιωαννίδης λοιπόν, όμως, για... Τι? Πώς πετύχει ο Ιωαννίδης, λένε όλοι, ψάχνονται, πώς τα κατάφερνε. Γιατί ήμουν γεννημένος προπονητής. Όσο και να ψαχτούνε, άμα δεν έχεις στην τσέπη κέρμα, δεν θα βρουν τίποτα. Να ακούγεται δηλαδή. Ναι. Να ακούγεται εννοείς. Τι να ακούγεται, δηλαδή άμα δεν καταλαβαίνει ένας που τι κάνει ο καθένας. Εγώ το μπάσκετ το έκανα αντί για 15 μέτρα φάρδος να είναι 8. Πώς θα χάσω. Πώς θα χάσω. Θες να δούμε μια φορά. Θα φωνάξεις όποιο παιχνίδι θέλεις. Να το βλέπουμε, να το κάνουμε κριτική για να το βλέπει ο κόσμος. Για να εξηγώ, για να ξυπνήσουν όλοι. Για να εξηγεί, ναι, ξυπνήσουν βέβαια, όλοι. Βέβαια. Όταν θα τους εξηγώ γιατί είναι έτσι. Δηλαδή ο Πρέλεβιτς, για να στα πω και απ' έξω. Άντε πες, θα τόση ώρα αυτό περιμένω. Ο Πρέλεβιτς λοιπόν, ο οποίος είναι αδυναμία μου. Είναι. Πώς και δεν τον πήρες στον Ολυμπιακό τον Πρέλεβιτς. Τι γιατί δεν τον πήρες στον Ολυμπιακό. Πώς και δεν τον πήρες στον Ολυμπιακό. Μου, μα είναι δυνατόν να πάρεις τον Α ή τον Β και τα λοιπά. Ναι, αφού λεφτά είχατε πολλά τότε. Τι να κάνω, εγώ πήγα στον Ολυμπιακό, πήρα μεταγραφή κανένα. Ναι, βέβαια, επειδή είχες αδυναμία τον Πρέλεβιτς. Εδώ να ακούει ο κόσμος. Πήγα στον Ολυμπιακό. Πήρε μεταγραφή ο Ολυμπιακός κανέναν όταν πήγα εγώ. Κανένας, για να μην ψάχνεις. Κανένας. Από τον Φίλιππο πήρες τον Παπαδάκη. Ναι, μπράβο το Παπαδάκη για να βοηθήσουμε το παιδί. Ναι. Τι να παίξει δηλαδή από τον Φίλιππο ο Παπαδάκη, να παίξει τον Ολυμπιακό, να πάρει το πρωτάθλημα. Και πέσανε όλοι ξεροί και είπαν ο Ιωαννίδης ήρθε μεθυσμένος στον Πειραιά. Α, μπράβο, ήρθε μεθυσμένος. Ναι. Τελικά ήμουν ή δεν ήμουν. Όχι. Λοιπόν, δεν πήρα μεταγραφή κανένα. Ναι, okay. Το πρωτάθλημα το πήρα. Πήραμε 5 τίτλους σε 5 χρόνια. Στην αρχή δεν το πήρα. Μετά. Με ποιους παίκτες πήρα. Μετά. Με τον Ελιάδη δεν μπόρεσε να το πάρεις. Εκεί πέρα το πήρε ο ΠΑΟΚ εκείνη η χρονιά. Ποιος βέβαια, ο ΠΑΟΚ. Τότε δεν είναι. Τότε που πήρε ένα πρωτάθλημα πήρε. Ναι, βρε, εκείνο με το δικό σου, με σένα προπονητή στο Ολυμπιακό. Λοιπόν, τον άλλο χρόνο δεν ήμουν με τον Ελιάδη, με ποιον ήμουν. Με τον Ελιάδη, ναι, θυμάμαι. Ναι, λοιπόν. Ναι, εντάξει. Και με ποιον άλλο, θες και την άλλη χρονιά. Με τον Ελιάδη. Και σου λέω πήρα τον Μπακατσιά. Με τον Ελιάδη. Και έλεγαν πήρε τον Μπακατσιά. Ναι, όντως. Όχι, μην το προχωράς, τα θυμάμαι εγώ. Που είπες για τον Πρέλεβιτς, είπες πήγες να πεις για τον Πρέλεβιτς. Όταν πήγαμε προετοιμασία, λοιπόν, φτάσαμε 2 η ώρα το βράδυ στην Ιταλία.
Ναι. Την επόμενη χρονιά από την Πίζα ανεβήκαμε, ναι, και φτάσαμε επάνω στο Τσιόκο, ναι, και κάθισε ο Σταμάτης, εγώ λέω ονόματα βλέπεις, κάθισε ο Σταμάτης και κοίταζε κάτω και λέει ρε τι ωραίο μέρος μας έφερε φέτος ο Ιωαννίδης. Ναι, πέρυσι, ναι, λέει δεν βλεπόταν εκείνο το μέρος. ήτανε ένα μήνα 40 μέρες, ναι, και δεν είδε ότι ήταν το ίδιο μέρος. Τον Μπρέλεβιτς πήγες να πεις για τον Μπρέλεβιτς. Ας το Σταμάτη τώρα και αυτός. Τον Μπρέλεβιτς. Άκου τώρα. Ο Μπάνε. Ναι. Όπως κατέβαινε η επίθεση. Έπαιζε στην baseline. Ναι. Και ήταν ο Μπάρλου και ο Λέβιξον. Έκαναν διπλό σκρίν ώστε πήγαινε, περνούσε τη ρακέτα και πήγαινε όπως κατέβαινε η ομάδα. Πήγαινε προς τη δεξιά μεριά. Έκανε το ίδιο συνεχώς δηλαδή. Ε? Έκανε το ίδιο συνεχώς, αυτό λες. Όχι το ίδιο, έπαιζαν πάρα πολύ αυτό, γιατί είχε συνέχεια. Αν τυχόν δεν σου ήταν ο Μπάνε, πήγαινε ο Μπάρλο στο κόρνερ και ο Λέβιξον έπαιζε ένας εναντίον ενός κάτω από το καλάθι. Ναι. Εμείς ο Μπάνε πήγαινε, αλλά εμείς δεν αφήναμε την μπάλα να πάει ποτέ όπως κατεβαίναμε από τη δεξιά μεριά. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Έκανε τα σπρίτ, δεν μου λες, Γιάννη, το Μπάνε γιατί τον είχε σε δυναμία. Γιατί είναι παλικάρι ο Μπάνε. Τι γιατί. Γιατί έβαλε το κεφάλι του στον Τορβάη και είναι πρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Α, καλά, ναι, γι' αυτό. Εγώ νόμιζα για παίχτη μιλάμε. Πρώτα απ' όλα ήταν αγωνιστής στα παιχνίδια. Ναι. Αγωνιστής σέβεσαι. Αυτόν ο οποίος αγωνίζεται, τον σέβεσαι. Δεν είχες τέτοιους εσείς τον Άρη και στον Ολυμπιακό. Πώς δεν είχα, ρε. Άμα δεν είχα δεν θα κερδίζαμε. Πώς κερδίσαμε εμείς. Δηλαδή άμα ήταν εκείνη τη στιγμή να σου έλεγε ο Χ πρόεδρος, ο Ζαγόρας. Γιάννη, έχω έτοιμους το Γιαννάκη και τον Μπρέλεβιτς. Ποιο θα διάλεξε τους δύο. Ο Γιαννάκης ήταν άλλη δουλειά. Το Γιαννάκη θα διάλεγα. Το Γιαννάκη, ε. Λοιπόν, ναι. Άμα σου έλεγα τον Γκάλι τον Μπρέλεβιτς. Τον Γκάλι, ρε παιδάκι. Α, τι σοϊ αδυναμία είναι ο Μπρέλεβιτς. Δηλαδή τώρα πράγματα τα οποία είναι... Αδυναμία τι είχε, να πίνετε καφέ στο σπίτι. Τι αδυναμία τον είχες. Γιώνα. Μα τον είχα, δηλαδή τι σημασία. Άμα είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης στο πρωτάθλημα, πάμε χάρη. Άλλη δουλειά κάνει ο Μπρέλεβιτς και άλλη δουλειά κάνει ο Γιαννάκης. Πήγαμε να πάρουμε μεταγραφή. Ναι. Λοιπόν, ήταν ο Σακελαρίου, δεν ήταν ο Σακελαρίου. Ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης. Ναι. Το μισό Ιβανόφι έφτασε ο Ηρακλής με τον Σακελαρίου. Το άλλο ήταν με τον Τζέκο και τους υπόλοιπους, τον Καρατζουλίδη και με αυτούς. Θέλεις να ακούσεις τώρα τουλάχιστον για να καταλαβαίνεις. Πες το. Λοιπόν, άσε τώρα τι ξέρω. Αλήθεια δεν είναι αυτό που λέω. Λέει ότι έγινε τότε της Κωνσταντινούπολης τότε. Τώρα πώς έγινε και πώς δεν έγινε είναι η λεπτομέρεια που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ανέβαζε τη τιμή, ναι, τα θυμάμαι. Για λοιπόν, βράζει τη τιμή ήταν τον επόμενο χρόνο. Ναι, ναι. Σ' ακούω. Εγώ ήθελα ένα playmaker. Ήταν ο Σωτήρης ο Σαγκελαρίου. Ναι. Λοιπόν, και τον ήθελε και ο ΠΑΟΚ. Έπαιρνε το παιδί τηλέφωνο, να σε έρθει να πει ότι δεν έτσι. Λοιπόν, έπαιρνε τηλέφωνο, το σήκωνα εγώ, του έλεγα Σωτήρη δεν είμαστε έτοιμοι. Εγώ ήθελα το Γιαννάκη, τον είχα μιλήσει 5 μήνες πριν. Ναι. Γιατί ήθελα ένα παίκτη, σου λέω λεπτομέρεια για να την καταλάβεις. Ναι. Λοιπόν, όταν εγώ δεν έχω τα θηρία τους ψηλούς, θέλω όμως να φυλάξω τη ρακέτα μου. Για να φυλάξω τη ρακέτα πρέπει να έχω ή τρίτο ψηλό, οπότε θα χάσω την κινητικότητα, του σεφηδιασμού, στην πίεση. Ναι. Άρα λοιπόν ήθελα ένα παίκτη ο οποίος να με κλείνει τη ρακέτα, να είναι καλό στην άμυνα βοήθειας. Γιατί είναι η άμυνα που μπορείς να κυνηγάς ένα παίκτη. Άλλο είναι άμυνα βοήθειας και άλλο είναι άμυνα. Ναι, το ξέρω. Ναι. Και τα λοιπά. Στην άμυνα λοιπόν βοήθειας θα μπορεί να μου κλείνει τη ρακέτα χωρίς να χάσει την ταχύτητα η ομάδα μου. Αυτός λοιπόν ήταν ιδανικός ο Γιαννάκης. Και επειδή έβλεπα μπροστά, είπα τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, αν θυμάσαι τότε, επί Πασόκ. Επί Πασόκ, ποιος ήταν τότε. Ο πρώτος Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα. Θα το θυμηθούμε. Ναι, λοιπόν, okay. Του λέω πάνε πες στο Βασιλακόπουλο ότι αν τυχόν δεν παίξει ο Γιαννάκης με τον Γκάλι στην ίδια ομάδα, ναι, θα είναι ανυπόλυπτος η εθνική ομάδα πάντα. Ναι.
θα είναι στην ίδια ομάδα στον Άρη με προπονητή τον Ιωαννίδη. Και όταν θα τελειώνει το πρωτάθλημα και θα μαζεύονται, αυτοί οι δύο θα έχουν μάθει πλέον να παίζουν μαζί. Το είχες δει το έργο, γιατί και αυτό σου προπονητή ράζε, Γιάννη, γιατί έβλεπες λοιπόν, τα έργα πριν γίνουν. Όχι, μα το λέω λοιπόν. Γι' αυτό ήταν πρέπει... όλοι οι άλλοι κατάκια μπροστά σου. Για πρωινό τους είχες όλους, γιατί το έβλεπες το έργο, ρε παιδί μου. Εγώ σε παραδέχομαι σε αυτά, εννοείται. Λοιπόν, εννοείται. Το ίδιο δεν έκανα, το ίδιο με το Διαμαντίδη, δεν είπα τον Άρη να πάρει το Διαμαντίδη. Να σου πω, θέλω να σου πω. Ένα λεπτό να σου πω και αυτό. Ο Διαμαντίδης λοιπόν μόλις τον είδα, τον πήρα δικαιωμάδα. Μόλις τον πήρα δικαιωμάδα, δημοσιογράφοι μου έλεγαν όλοι γιατί επειδή είναι από τη Θεσσαλονίκη, τον πήρες. Λέω, τον βρήκες αυτόν από την Καστοριά και τέτοια, ναι. Λέω, τον αδερφό μου δεν κάνω αβάντα. Ήμασταν λοιπόν στην Ήπειρο, στο Μέτσοβο, προετοιμασία δικαιωμάδα. Τον έβαλα πρώτη πεντάδα. Ναι. Μου λέει το παιδί, το λέω στον Άρη, αυτός είναι παίκτης που θα μπορεί να χτίσει μια ομάδα επάνω του. Λοιπόν, ο Άρης πράγματι η μοναδική φορά που άκουσε ήταν. Πρώτη φορά άκουσαν. Τον έδωσαν 650.000. Λοιπόν, άκου να σου πω Γιάννη. Άκου τώρα, τελειώνω. Ναι. 650.000. Και λέει το παιδί, θέλω να πάω σε μια ομάδα που παίζει Ευρωλίγα. Σωστό. Μου έρχεται λοιπόν, μου λέει κόσμο πού πρέπει να πάω. Στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Ναι. Του λέω θα σε απαντήσω αύριο το πρωί. Mm. Την άλλη μέρα το πρωί του λέω θα πάω στον Παναθηναϊκό. Είναι η Ταλινάκια, είχα στείλει το τσατσαρί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν και δεν λέω έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο θα έχει βάσει τον Παναθηναϊκό εκείνη η ομάδα τότε. Ο Κουλούρης ήταν ο υπουργός του λες. Η εθνική ομάδα θα δυναμώσει τελείως. Πήρε το δεύτερο γιούρο. Βέβαια, έτσι. Δίκαιωμα, δικαιώθηκες και σε αυτό, ρε. Ο Κουλούρης ήταν ο υπουργός που λες, ο γενικός γραμματέας. Ο Κουλούρης, μπράβο. Κουλούρης. Λοιπόν, ο Κουλούρης, ο οποίος ήταν κολλητός με τον Βασιλακόπουλο. Του λέω πάνε πες του. Ότι έτσι και έτσι. Λοιπόν, βοήθησε ο Κουλούρης. Άκου να σου πω τώρα. Η ώρα είναι 5 και 10. Εγώ έπρεπε να κλείσω 5. Ακολουθεί μια εκπομπή για τον Άρη και είναι κρίμα να σε ξαναξεφωνίζουν οι Αριανοί. Ότι τώρα μιλάει ο Ξανθός τέλος πάντων. Αλλά είσαι ωραίος. Εγώ για άλλο πράγμα σε πήρα και η κουβέντα πήγε αλλού. Πρώτα, αφού σου, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, θέλω να σε δεσμεύσω. Να σε δεσμεύσω. Και τη, ναι. να κάνουμε αυτή την κουβέντα που πραγματικά ήθελα, γιατί ήθελα να σε ακούσω για τον αθλητισμό και για τον ποδόσφαιρο να μιλήσει, σαν πρώην υπουργός. Και πήγα σε άλλα πράγματα που τα γούσταρα και περισσότερο, να σου πω την αλήθεια τώρα με την κουβέντα που κάναμε. Να σε δεσμεύσω να μπορέσω να κάνω το β' μέρος της κουβέντας μαζί σου την επόμενη εβδομάδα. Δέχεσαι. Γιώργο, εγώ θα έρθω όταν πιστεύω ότι είναι καλό να πούμε πέντε πράγματα, θα έρθω και θα μιλήσω. Ναι, όχι, θα σε πάρω τηλέφωνο, όχι να έρθει στο στούντιο όπως θες. Άμα είσαι εδώ, ακόμα καλύτερα. Ναι, λοιπόν. Θες να το κάνουμε έτσι. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να κλείσω από τώρα. Εγώ όταν δίνω το email λογοτιμήτη, λέω θα κάνω αυτό. Το ξέρω. Ωραία, εγώ θα το προσπαθήσω την άλλη εβδομάδα, είτε να έρθεις εδώ. Δηλαδή, δύο ώρες εκπομπή, θέλω να μιλάμε για αυτά. Θέλω να το κάνουμε αυτό. Μετά από τόσο καιρό. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βγάλε το βιβλίο που σου λέω. Το βιβλίο, άκου να δεις. Άκου και έναν μικρό κάποια στιγμή, κάνα μικρότερο από σένα. Όχι, το ακούω και με. Δηλαδή. Θα είναι το καλύτερο, το καλύτερο βιβλίο του αιώνα, θα είναι. Όχι, θα το κάνω το βιβλίο. Θα κάνω το βιβλίο και θα βοηθήσω και τα καινούργια τα παιδιά, να το ξέρεις. Γιατί. Για το άλλο το βιβλίο λέω, το άλλο που σου λέω εγώ. Όχι αυτό τώρα για τους προπονητές. Όχι, το κατάλαβα. Αυτό είναι για τους προπονητές, είναι ένα playbook στην Αμερική. Λέει, έχω ότι θέλω να πει 2-2-1, 3-2 κτλ. Τι πήγες να πεις τώρα στο τέλος, πες μου, τι πήγες να πεις. Πήγα να πω ότι είναι πολλές φορές πολλά πράγματα πρέπει να τα λέμε για να, και για μένα ο ανταγωνισμός του Άρη με τον Πάκτορ, ο Άρης θα παίξει στη Football League. Λοιπόν, θα δεις ότι θα αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον σιγά σιγά. Ο Ηρακλής μπήκε μέσα, έβγαλε ισοπαλία. Λοιπόν, όταν οι ομάδες μας, όταν θα πρέπει Γιάννη, άστα αυτά για την άλλη Γιώργο, εβδομάδα. Λίγο ένα λεπτό, άκου. Θέλω να το κρατήσω για την άλλη εβδομάδα όμως αυτό. Μην ναι, μου το λες τώρα. Δεν έχει σχέση αυτό, το λέω και το λέμε και την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να καταλάβουν ότι ο ανταγωνισμός ο σωστός ανεβάζει το θέμα, το ενδιαφέρον του κόσμου κτλ. Ναι. Εάν τυχόν λοιπόν το καταλάβουν, και δεν είναι, δηλαδή λέει είμαι αντιπαναθηναϊκός. Τι θα πει αντί. Αντί σημαίνει ότι αυτός εδώ που το βάζεις μετά το αντί είναι μεγάλη ομάδα. Είναι ποτέ κάποιος να είναι αντικαπουτζίδα. Ναι. Δηλαδή έτσι, είσαι έτσι. Εναντίον μιας μεγάλης ομάδας. Μα ωραία. Η μεγάλη ομάδα αυτή σε αναγκάζει εσένα να τρέξεις αν είσαι πιο πάνω και τελειώνει. Αν θυμάσαι τον Πλατσούκα, ναι. Τον Γιώργο. Το θυμάμαι, πώς το θυμάμαι.
Λοιπόν, έκανε κουμάντο όταν λοιπόν, για να σου το πω αυτό, γιατί πήγες να το πεις, δεν το ήξερες καλά. Λοιπόν, ποιο? Έρχεται ο Κώστας ο Χαριτονίδης και μου λέει, Γιάννη, μπράβο, πολύ μεγάλη μεταγραφή, ναι, αλλά ακριβή, μου λέει. Για ποιον? Λέω, είναι η πιο φθηνή. Ο Χαριτονίδης του Βόλεϊ. Ναι, για ποιον? Α, ναι, οκ, okay, ναι. Με λοιπόν, πας και στο Βόλεϊ, τώρα θέλω να σε ρωτήσω για μπάλα θέλω. Άσε με να το κάνω την άλλη εβδομάδα αυτό τώρα. Δεν όχι, θέλω... θα, εντάξει, άκου το αυτό και τελειώσαμε. Λοιπόν, του λέω λοιπόν, είναι η πιο φθηνή μεταγραφή που έγινε στην Ελλάδα. Ναι. Μου λέει, για ποιο λόγο? Του λέω, δεν θα καταλάβεις. Μόνο σου όταν θα το καταλάβεις, θα έρθεις και να μου πεις, τώρα το κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Παίρνουμε λοιπόν ένα τέτοιο, ανεβάζουμε την προσφορά και τα λοιπά, πήγε 31 εκατομμύρια ο Καραζουλίδης. Το ναι, πήρε ναι, λοιπόν ναι, ο Βεζιλτσής. Ναι. 31, 33 πήραν εμείς στο Γιαννάκη, 31 πήραν τον Καρατζουλίδη. Τον Καρατζουλίδη. Τον Τάκη. Λοιπόν, έρχεται ο Χαριτονίδης, μου λέει, τώρα το κατάλαβα. Του λέω, αυτός είσαι. Μπράβο, που το κατάλαβα. Δεν σου έστησαν άγαλμα, δεν σου έκαναν άγαλμα η Ηρακλήδης όλα αυτά τα χρόνια? Όλο το σώμα μου, εσύ. Εμείς είμαστε ντόπιοι. Εντάξει, την άλλη φορά, επειδή δεν ξέρω αν μαζί το έχουμε συζητήσει, την άλλη φορά θα συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα που σε θέλω και για μπάλα και για το ποδόσφαιρο να μιλήσουμε, για το χάλι που επικρατεί. Θέλω, σαν πρώην υφυπουργός να μιλήσει, αλλά θα σε ρωτήσω και όλες. Αστάσεις, μην το πεις τώρα, μην το πεις, μη. Όχι, όχι, εσένα ρωτάω να μου πεις. Είναι χειρότερο, γιατί αυτοί που είναι τώρα μέσα στην Ομοσπονδία είναι και δικοί μας άνθρωποι που τους ξέρουμε χρόνια εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, εντάξει, άστο για την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, εγώ πεις... ρωτάω το εξής. Είναι χειρότερο τώρα από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια ή καλύτερο? Χειρότερο. Εγώ λοιπόν, αυτό λέω. Άρα... Και τα ίδια πρόσωπα. Επίσης, την άλλη εβδομάδα θα σε ρωτήσω κιόλας γιατί τότε δεν πήγε στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτά την άλλη εβδομάδα, όχι τώρα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν. Γιάννη, είσαι απολαυστικός, ρε. Δηλαδή, μισή ώρα μαζί σου είναι, ξέρω εγώ, σαν ένα λεπτό μου φαίνεται. Σε ευχαριστώ και θα σε ξαναπάρω την άλλη εβδομάδα. Γιώργο, το θέμα είναι ότι κάνεις, να το κάνεις με την καρδιά σου. Ναι, εντάξει. Έτσι, είναι ακριβώς όπως το λες. Όπως το λες. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.